Συνάδελφοι, παίρνουμε θέση μάχης απέναντι στην πολιτική που τσακίζει την υγεία και τα δικαιώματά μας. Ο απεργιακός αγώνας των διανομέων της E-Food και η δικαίωση των αιτημάτων τους μας γεμίζουν δύναμη και κουράγιο. Φάνηκε πως δεν είναι ανίκητοι. Εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι νέοι, χαιρετίζουμε όλους αυτούς που ανταποκρίθηκαν σήμερα στο κάλεσμα δεκάδων σωματείων και φορέων στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι το σύνθημα που ξεπήγησε μέσα στις φλόγες των πυρκαγιών πριν λίγο καιρό δεν ήταν τυχαίο. Για εμάς μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Εκτιμάμε ότι η αναφορά στις πυρκαγιές είναι χρήσιμη, μιας και ανέδειξε δύο ζητήματα. Από τη μία, ότι το κράτος τους είναι γυμνό όταν πρέπει να προστατέψει τον λαό από φυσικές καταστροφές. Πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες. Είναι φτωχό όταν πρέπει να αποζημιώσει για τις καταστροφές. Αλλά αποδεικνύεται ικανό και σύγχρονο όταν στο όνομα της κερδοφορίας μιας χούφτας αφαιρεί λαϊκά δικαιώματα. Αυξάνει τους φόρους, στέλνει ΜΑΤ να χτυπήσουν εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές ή ταξιούχους. Στον αντίποδα των παραπάνω ήταν η στάση του λαού μας. Το κύμα αλληλεγγύης που εκφράστηκε στις περιοχές μας και με το μάζεμα ειδικής βοήθειας, αλλά και με τη συμμετοχή εκατοντάδων μελών των σωματείων και των φορέων στην περιφρούρηση των χρώων πρασίνου, αλλά και στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, το επιβεβαιώνει. Τώρα, εν ώψη του χειμώνα και με το βάρος των χιλιάδων στρεμμάτων γης που κάηκαν, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις πλημμύρες. Μια σειρά επιστήμονες κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για αρκετούς συνοικισμούς στην περιοχή μας. Στις περιοχές Ρουπάκη, Νέα Ζωή, Εκατόδεντρα, Τσαλαβούτα, Σικάγου, Ανθούπολη, στο Περιστέρι, στη ζωοδόχου πηγή στο Ήλιον, σε ολόκληρη την περιοχή στους Αγίους Αναργύρους που συνορεύει με τον Κηφισό, οι δρόμοι μας μετατρέπονται σε λίμνες. Γίνονται καθυζήσεις, πλημμυρίζουν μαγαζιά και σπίτια. Κινδυνεύουν άνθρωποι. Τα αντιπλημμυρικά έργα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει. Αντί για αυτά, κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμοι αρκούνται σε ανεπαρκή παλώματα. Ρωτάμε, τι περιμένετε? Όχι κύριοι, η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν μπορούν να κρύψουν τις ευθύνες σας. Οι πάλι μας για ολόκληρη αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μας θα είναι απάντηση. Όσον αφορά την πανδημία και ενώ βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα, η κυβέρνηση, όπως ακριβώς και με τις πυρκαγιές, επιμένει στην τακτική της ατομικής ευθύνης. Στις πυρκαγιές έλεγε, τρεχάτε να σωθείτε. Στην πανδημία λέει, αυτοδιάγνωση και αυτοπροστασία. Η απάντησή τους στα δίκαια αιτήματα υγειονομικών, σωματείων, φορέων για ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, των σχολείων, των σχολών, των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας είναι ότι δεν αντέχει η οικονομία. Εδώ να σταθούμε σε μερικά ζητήματα. Πρώτον, η τουριστική περίοδος άνοιξε για ακόμα μία χρονιά με τα γνωστά πρωτόκολλα λάστιχο. Μιας και στο όνομα της κερδοφορίας των μεγαλοξενοδόχων, των εφοπλιστών και των αεροπορικών εταιριών δεν υπήρξε ουσιαστικά κανένας έλεγχος. Αποτέλεσμα ήταν ο τεράστιος συνοστισμός σε αεροδρόμια, λιμάνια, πλοία που σε μεγάλο βαθμό οδήγησαν στην έξαρση κρουσμάτων, διασωληνωμένων, νεκρών. Δεύτερον, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις συνδικάτων και φορέων για άμεσες προσλήψεις οδηγών και συντηρητών, για επισκευή των μέσων που είναι ακριτοποιημένα λόγω βλάβης, για αγορά καινούριων, πιο σύγχρονων και άρα
και απίκλωμα των δρομολογιών παραμένουν υγειονομικές βόμβες. Εν μέσω πανδημίας, ντροπιαστική και εξαιρετικά επικίνδυνη θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει την κατάσταση, μιας και τις ώρες εκείνες εργαζόμενοι που πάνε στη δουλειά, αλλά και μαθητές που χρησιμοποιούν τα μέσα, στηβάζονται σαν σαρδέλες, ο ένας πάνω στον άλλον, όλοι βέβαια με τις μάσκες τους. Μια βόλτα από το μετρό της Ανθούπολης ή του Αγίου Αντωνίου, από τις 7 ως τις 9 το πρωί, εκβεβαιώνει τα παραπάνω. Οι επιβάτες λοιπόν κάνουν αυτό που πρέπει. Η κυβέρνηση τι κάνει? Η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση, νοικιάζει πούλμαν ιδιωτών, τα οποία πληρώνει από τη φορολογία. Δηλαδή, βάζει εμάς να τα πληρώσουμε. Τρίτον, τα σχολεία ανοίξανε εδώ και σχεδόν 3 εβδομάδες και διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από αυτή που κλείσανε. Για την κυβέρνηση, τα αναγκαία μέτρα που προτείνουν και διεκδικούν εδώ και 2 σχολικές χρονιές, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, είναι και πάλι κόστος. Τα πρωτόκολλα ανοίγματος είναι ενδεικτικά και τους αποκαλύπτουν. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το τμήμα ενός σχολείου που έχει κρούσματα θα κλείνει μόνο εάν βγουν θετικοί πάνω από τους μισούς μαθητές. Ο κάθε καλοπροαίρετος θα αναρωτηθεί, μα καλά, δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι θα γίνουν οι τάξεις εστίασης υπερμετάδοσης? Να μην γελιόμαστε. Από την έναρξη της πανδημίας κύλησε βόλικο νερό στα βλάχη. Όλα τα γνωρίζουν και τα καταλαβαίνουν. Κανένας δεν μπορεί να τους κατηγορήσει για άγνοια ή αμέλεια. Η κυβέρνηση έκανε και κάνει εγκληματικές επιλογές, πέσοντας με τη ζωή των παιδιών μας. Συνάδελφοι, 2 χρόνια τώρα εμείς και τα παιδιά μας πήραμε μέτρα. Εμείς προστατέψαμε το σχολείο. Μάσκες βάλαμε και καλά κάναμε. Αποστάσεις τηρήσαμε και καλά κάναμε. Και αντισηπτικά αγοράσαμε. Εμείς λοιπόν κάναμε ό,τι έπρεπε και με το παραπάνω θα πω. Η κυβέρνηση τι έκανε? Απαιτήσαμε να αραιώσουν οι μαθητές της τάξης και εκείνοι ανοίξαν τα σχολεία αυξάνοντας τον ανώτατο αριθμό ανατάξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγχωνεύουν τμήματα, κλείνουν σχολεία, φυτεύουν κοντέινερ για να στεγάσουν όπως τους μαθητές της προσχολικής αγωγής. Τα παραδείγματα και στις γειτονιές μας πολλά. Στο 1ο γυμνάσιο Ηλίου συγχωνεύτηκαν τμήματα. 180 παιδιά στο Περιστέρι πετάχτηκαν εκτός προσχολικής αγωγής. Δεκάδες σχολεία σε όλους τους δήμους μας στεγάζονται σε κοντέινερ, κυρίως στα νηπιαγωγεία. Στα παραπάνω βέβαια υπάρχουν παραδείγματα εξοργιστικά, όπως αυτό του παραρτήματος του πρώτου νηπιαγωγείου Καματερού, που εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια στεγάζεται στο ισόγειο πολυκατοικίας, που πριν ήταν καφετέρια, ή το δεύτερο λύκειο Πετρούπολης, που εδώ και 2 χρόνια κάνει σε κοντέινερ, μιας και στο σχολείο βγήκε ακατάλληλο στο σεισμό του 19. Από αυτό μάλιστα ξεπηδάει η ανάγκη για πλατεία αντισεισμικό έλεγχο όλων των σχολείων, μιας και σε όλους τους σεισμούς είχαμε απώλειες. Ευτυχώς προς το παρόν μόνο σε υποδομές. Σε έναν επόμενο σεισμό όμως, τι θα γίνει? Τώρα να ελέγξουν τα σχολεία και να πάρουν μέτρα. Δεν γίνεται κάθε μέρα που πάει το παιδί μας στο σχολείο να καρδιοχτυπάμε για το αν θα γυρίσει το μεσημέρι στο σπίτι. Παρακάτω, ζητήσαμε προσλήψεις για τον καλύτερο καθαρισμό των σχολείων και εκείνοι μετατρέψανε τις συμβάσεις των καθαριστριών από 6 ώρες σε 3 ώρες, με αποτέλεσμα αρκετά σχολεία να μένουν χωρίς καθαρίστρια για ώρες πριν τη λήξη του ωραρίου. Σαν επιστέγασμα το παραπάνω,
με τους νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση στην πανδημία, μέσα στο καλοκαίρι, με κλειστά τα σχολεία, το κράτος διώχνει τη δική του ευθύνη, που είναι να στηρίζει τα σχολεία και τα παιδιά, φορτώνοντάς τη στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ενώ μπαίνουν νέα, μεγαλύτερα εμπόδια για να μορφωθούν και να σπουδάσουν τα παιδιά της οικογένειάς μας. Τα αποτελέσματα των φετινών πανελληνίων μετά την εφαρμογή του νόμου για την ελάχιστη βάση εισαγωγής περιγράφουν από μόνα τους την κατάσταση. Εδώ να είμαστε καθαροί. Η κυβέρνηση μπορούσε να πάρει μέτρα. Χρόνο είχε. Λεφτά κι αν είχε. Πολιτική βούληση δεν είχε. Επέλεξε τα δισεκατομμύρια που πήρε αντί για τη μόρφωση και την υγεία των παιδιών μας να τα χαρίσει στις εταιρείες του τουρισμού και των μεταφορών. Τέταρτον, στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας η κατάσταση παραμένει στο κόκκινο και οξύνεται από την απόφασή τους να βγάλουν σε αναστολή τους ανεργολίαστους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ανθρώπους με αναπηρία. Επικαλούνται ότι πήραν το μέτρο αφού εξάντλησαν τα μέτρα ενημέρωσης των εργαζομένων πριν φέρουν αυτό της υποχρεωτικότητας. Ψέμα μεγάλο, πουθενά δεν έγινε ενημέρωση. Την ώρα που λέγαμε και λένε πόσο χρήσιμο είναι το εμβόλιο και είναι την ίδια ώρα με παλινοδίες, αντιφατικές τοποθετήσεις και μέτρα αναπαράγουν το φόβο, τους ενδυασμούς, τη διστακτικότητα. Η πλειοψηφία των ανεμβολίαστων δεν ανήκει στους περιθωριακούς αρνητές. Είναι άνθρωποι εκτεθειμένοι στους ανταγωνισμούς των φαρμακευτικών ομίλων. Στις αντιφατικές τοποθετήσεις ορισμένων επιστημόνων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα συμφέροντα που στηρίζουν, καθώς και στις κυβερνητικές αντιφάσεις. Άρα, είναι λογικό ορισμένοι προβληματισμοί τους να διωγγώνονται και να παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Μάλιστα, εκμεταλλευόμενοι τις αναστολές λόγω της υποχρεωτικότητας, πλασάρουν τα σχέδιά τους για το νέο ΕΣΥ, που προβλέπει σύμπτυξη, δηλαδή κλείσιμο νοσοκομείων και συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή αρχές Σεπτέμβρη για την κάλυψη των κενών που προέκυψαν από τις αναστολές προβλέπει μετακινήσεις προσωπικού, ανάθεση υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και την κάλυψη θέσεων σε εργολάβους της υγείας. Ακόμα και τώρα που ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, η πρεμούρα τους είναι το πώς θα ενισχύσουν τους ιδιώτες, βάζοντάς τους με κάθε τρόπο στα νοσοκομεία και όχι μόνο. Το κάδρο της ιδιωτικής παρέμβασης συμπληρώνει το γεγονός ότι αναγκάζουν τους ανεμβολίαστους φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενους να κάνουν τεστ πληρώνοντας τους ιδιώτες. Ξέρετε τι λέει ο λαός μας. Ο λύκος στην αναμπουγκούλα χαίρεται. Η άποψή μας είναι ότι τα εμβόλια είναι όπλα της επιστήμης που βοήθησαν να εξαλειφθούν ασθένειες που πριν 100 χρόνια εξαφάνισαν το 1/3 της ανθρωπότητας. Αυτά τα όπλα σήμερα γίνονται πεδίο κερδοφορίας και ανταγωνισμών. Για εμάς χρειάζονται όλα τα ασφαλή εμβόλια, η αξιοποίηση όλων των επιστημονικά ενδεδειμένων φαρμάκων σε συνδυασμό με όλα τα μέτρα πρόληψης και με δεδομένη την ανάγκη ενός πλήρως ανεπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλισμένου δημοσίου συστήματος υγείας σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στην πρωτοβάθμια φροντίδα που θα είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις έκτακτες και τις τρέχουσες λαϊκές υγειονομικές ανάγκες, δηλαδή όλα όσα δεν διασφαλίζονται σήμερα. Πώς να το πούμε πιο απλά. Απαιτούμε εδώ και τώρα να καλυφθούν τα κενά
σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στα κέντρα υγείας στην περιοχή. Παραδείγματα πολλά. Το πρώτο κέντρο υγείας Περιστερίου δεν έχει γενικό γιατρό. Η υπομονάδα του κέντρου υγείας στην Πετρούπολη από 22 γιατρούς έχει μείνει με 3. Σε όλα τα παιδί της περιοχής μας υπάρχουν ελλείψεις σε καρδιολόγους, παιδίατρους, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, ενδοκρινολόγους, ρευματολόγους. Σε σημείο μάλιστα που παίρνει τηλέφωνο για ραντεβού και σου λένε μετά από 1 με 2 μήνες. Σε αυτά προστίθεται η κατάσταση στα ειδικά νοσοκομεία, παιδιατρικά, ψυχιατρικά, ογκολογικά και τις δομές όπως το Ίδρυμα Αναπήρων και το Κέντρο Νεφών Υπέρ Μητέρα, που ουσιαστικά έχουν παρατηθεί στη μοίρα τους. Και βεβαίως το νοσοκομείο Αττικών, που εξυπηρετεί χιλιάδες του λαού της περιοχής μας. Για να καταλάβουμε ιδιαίτερα τι γίνεται με το Αττικών, εμείς τους λέμε να πάνε προσλάβουν προσωπικό μόνιμο. Και αυτοί βάζουν με κάθε τρόπο τα κοράκια της υγείας. Δηλαδή, άλλα λέει η θιά μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου. Όλα τα παραπάνω έρχονται και συμπληρώνονται από τις εξελίξεις στα εργασιακά. Πριν το καλοκαίρι ψηφίστηκε ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη. Στην ουσία καταργεί στην πράξη το 8ωρο, νομιμοποιεί την απλήρωτη δουλειά, κάνει λάστιχο τον εργάσιμο χρόνο, βάζει κι άλλα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση, συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Το πόσο φοβούνται τα συνδικάτα φαίνεται και από το γεγονός ότι η πρώτη εγκύκλειος που συγκεκριμενοποιεί τυχές του νόμου είναι για τη συνδικαλιστική δράση. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους από τώρα να πάρουν τα μέτρα τους, να μαζικοποιήσουν τα συνδικάτα, να φροντίσουμε ο νόμος να μείνει στα χαρτιά. Υπάρχουν παραδείγματα που οι εργαζόμενοι μαζί με τα σωματεία τους, με αγώνες, μετέτρεψαν σε κουρελόχαρτα τέτοιους νόμους. Το Σωματείο Μετάλλου Αττικής, που παρόλα τα εμπόδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε το πενθήμερο 7ωρο-35ωρο στη ζώνη, με αυξήσεις στα μεροκάματα. Το Συνδικάτο Οικοδόμων, τα τελευταία χρόνια υπογράφει εργοταξιακές συμβάσεις σε μεγάλα έργα με αυξήσεις. Οι νοσοκομειακοί γιατροί που έχουν μπλοκάρει στην πράξη τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Το κερασάκι στην τούρτα της ανεργατικής κατρακύλειας είναι το πρόσφατο ασφαλιστικό, κατά το οποίο για τους νεοεξερχόμενους ασφαλισμένους, δηλαδή από 1η-1η του 2022, προβλέπεται επί της ουσίας κατάργηση της επικουρικής σύνταξης. Ο εργαζόμενος πάβει να είναι ασφαλισμένος. Γίνεται επενδυτής και οι εισφορές του κεφάλαιο που τζογάρεται. Τα αποτελέσματα του τζόγου είναι μερίσματα. Αν υπάρξουν αποτελέσματα, μετατρέπουν τη σύνταξη από δικαίωμα σε ατομική υπόθεση. Το αν και τι μέρισμα θα πάρει ο ασφαλισμένος είναι ρίσκο που το παίρνει ο καθένας μόνος του και έτσι μόνος του θα υποστεί και τις συνέπειες του ρίσκου. Σε ό,τι αφορά τους σημερινούς συνταξιούχους, η κυβέρνηση λέει ότι εγγυάται τις συντάξεις. Αυτό που δεν λέει είναι ότι από το 22 οι εισφορές θα πηγαίνουν στους ατομικούς κουμπαράδες και όχι στην πληρωμή συντάξεων όπως σήμερα. Το χρηματοδοτικό κενό εκτιμάται από 48 έως 78 δισεκατομμύρια ευρώ και το βάρος του θα πέσει μέσω των φόρων και πάλι στις πλάτες μας, κουμπώνοντας στις ραγδαίες ανατιμήσεις μιας σειράς προϊόντων ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, όπως το ψωμί, το γάλα, το κρέας, το λάδι και φυσικά στις τεράστιες αυξήσεις έως και 50% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Απέναντι στις αυξήσεις, η κυβέρνηση
επιχειρεί να φανεί ως αμοιρεύθυνον, λέγοντας διαστόματι των εκπροσώπων της ότι οι αυξήσεις είναι φαινόμενο που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη ή ότι φταίει το χρήμα που τυπώθηκε παγκοσμίως για τα μέτρα οικονομικής στήριξης την περίοδο της πανδημίας. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Το νέο κύμα ακρίβειας είναι το αντίτιμο που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα για την επιστροφή στην πολυδιαφημιζόμενη ανάπτυξη. Είναι το αποτέλεσμα των πακέτων που μοίρασε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα σε εφοπλιστές, μεγαλοξενοδότους, βιομηχάνους. Είναι το αποτέλεσμα των αντιλαϊκών προαπαιτούμενων που προβλέπει το νέο μνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να αντληθούν πακέτα χρηματοδότησης για τις πράσινες business τους. Και όλα αυτά ακουμπάνε στο ότι, για παράδειγμα, η ανεργία παραμένει σταθερά πάνω από 15% και οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά 24% μέσα στη δεκαετία 2009-2019, ενώ μόνο ως πλάκα μπορούμε να πάρουμε την αύξηση των 50 λεπτών στο μεροκάματο που είπε η κυβέρνηση. Συνάδελφοι, αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ αποτελούμε μια καλή μαγιά. Να έχουμε στο νου μας ότι η δυναμική των αγώνων μας είναι ρυθμιστικός παράγοντας των εξελίξεων. Εκτιμάμε ότι σήμερα δόθηκε μια πρώτη, μια καλή απάντηση απέναντι στους σχεδιασμούς τους. Από εδώ και πέρα χρειάζονται να πάρουμε μέτρα, να φροντίσουμε ο καθένας από το μετερίζι του το πλαίσιο πάνης μας να πάει παντού, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στο κάθε σπίτι. Να καλέσουμε το κάθε τίμιο εργάτη, αυταπασχολούμενο νέο, να πάρει θέση. Η προάσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων μας μας αφορά όλους. Κανείς δεν πρέπει να μείνει αμέτωχος. Δυναμώνουμε τα σωματεία και τους φορείς. Οργανωνόμαστε στο πλάι των συναδέλφων μας. Οργανώνουμε κι άλλους. Μετατρέπουμε τη συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση σε συνειδητή δράση. Στεκόμαστε εχθρικά απέναντι στη λογική κόστους ωφέλους. Δεν μπορούν να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μιλάνε για κόστος αυτοί που σταθερά δίνουν πάνω από 2% του ΑΕΠ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, αυτοί που αγοράζουν ραφάλ και φρεγάτες μέσα στην πανδημία, αυτοί που προσλάβανε και βάλανε αστυνομία στις σχολές που στην τελική δεν είχε φοιτητές, αυτοί που μπουκώνουν χρήμα τους ομίλους, τους βιομηχάνους, τις ιδιωτικές κλινικές, αυτοί που ενώ εμάς μας τραγίζουν οικονομικά, εθελοντικοί έχουν τη συμμετοχή των εφοπλιστών στη φορολογία. Έως εδώ παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Δεν δεχόμαστε το μέλλον που μας επιφυλάσσουν. Όλα τα σωματεία και οι φορείς να πάρουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες παντού για κάθε πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο, να γίνουν γενικές συνελεύσεις, νέες εγγραφές, όλοι στη μάχη, να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Τέλος, και με αφορμή τα γεγονότα στο ΕΠΑΤ της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, τονίζουμε ότι με το φασισμό δεν ξεμπερδέψαμε. Σηκώνουνε κεφάλι. Ήταν, είναι και θα είναι τα σκυλιά του συστήματος. Τους θέλουν, τους λύνουν. Δεν τους θέλουν, τους μαζεύουν. Προειδοποιούμε ότι αν τα ναζιστικά μορφώματα μπουν μπροστά μας, θα συντριβούν. Κοντά τα χέρια σας από το λαϊκό κίνημα, γιατί θα σας το ακόψουμε. Το είπαμε στην αρχή και το λέμε πάλι.
Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Το έκανε πολλές φορές. Θα το ξανακάνει. Ευχαριστώ.